Στην Κρήτη έληξε άδοξα το ταξίδι τουλάχιστον 107 μεταναστών από την Αίγυπτο, τον Μπαγκλαντές, τη Συρία και το Πακιστάν που αναζητούσαν δίωδο προς την Ευρώπη. Με διαφορά λίγων ωρών, οι λιμενικές αρχές Χανίων, Ρεθύμνου, Παλαιόχωρας και Αγίας Γαλήνης ειδοποιήθηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, στις οποίες επιβαίνουν μετανάστες. Είχε έρθει πάλι καραβιά και δεν ξέρω αν ήταν μία ή περισσότερες, όπου όμως μέχρι να φτάσει το λιμενικό περισυνελέγησαν οι άνθρωποι από διερχόμενο φορτηγό πλοίο, όπου τους πήγε στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Ήταν η πρώτη φουρνιά που εντοπίστηκε χθες. 34 μετανάστες που επέβαιναν σε αλλιευτικό περισυνελέγησαν αρχικά από φορτηγό πλοίο σημαίας Παναμά και μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού που τους μετέφερε στους καλούς λιμένες. Για να, να έρχονται πάρα πολύ στα νότια της Κρήτης σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με τη φύλαξη των συνόρων μας από αυτή τη μεριά. Οι 34 δεν ήταν οι μοναδικοί που βρέθηκαν στιβαγμένοι σε μικρό πλωτό εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής, περιμένοντας τις ελληνικές αρχές για να τους σώσουν. Άλλοι 73 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες από φορτηγό πλοίο σημαίας νήσων Μάρσαλ, 38 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Εδώ μιλάμε καθαρά για ανθρώπινη εμπορία. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε πολύ δυσχερή οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική κατάσταση. Ψάχνουν ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς και για τις οικογένειές τους. Η μόνη διέξοδος λοιπόν είναι αυτοί που έχουν μάθει από άλλους να φύγουν με οποιονδήποτε τρόπο και κόστος. Πριν ακόμη εντοπιστούν τα δύο τελευταία καραβάνια, είχε προηγηθεί ένα ακόμη με 42 μετανάστες που από χθες φιλοξενούνται στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Χανίων στον Καλαθά. 37 νεαροί άνδρες και 5 παιδιά μεταφέρθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γάβδου στην Παλαιόχωρα και από εκεί στα Χανιά. Όπως οι ίδιοι δήλωσαν, είχαν ξεκινήσει τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης από τις ακτές του Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά από 1.000 μέχρι και 3.200 δολάρια για τη μεταφορά τους στη Γάβδο. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, που διενεργεί προανάκριση, ανακοίνωσε πως συνελήφθησαν δύο από τους μετανάστες, 31 και 26 ετών, οι οποίοι φέρονται να είναι οι διακινητές. Η αποκάλυψη του Προέδρου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Γιάννη Βαρδαβά και της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων Ελένη Ζερβουδάκη, πως μεταξύ των μεταναστών υπάρχουν πολλοί που έχουν προσβληθεί από ψώρα, προκαλεί έντονη ανησυχία για τους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί για τους άμεσα εμπλεκόμενους ή φιλοξενία τους σε χώρους του νησιού. Κάποιοι από τους ανθρώπους που φιλοξενήσαμε τώρα είχαν και ψώρα. Είναι μια ασθένεια η οποία μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Κοιτάξτε να δείτε, μας έχουν πει ότι είναι πάνω από 2.500 οι οποίοι περιμένουν μέσα σε αποθήκες για να μπαρκάρουν και να έρθουν. Περιμένουν και μήνες. Δεν είναι τυχαίο ότι παραλαμβάνουμε αυτούς τους ανθρώπους με ψώρα και διάφορα δερματικά. Αυτά δεν μπορείς να τα αποκτήσεις μέσα σε μία και δύο μέρες που ταξιδεύουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη βαρκούλα. Σημαίνει ότι για μεγάλο διάστημα συνυπάρχουν. Στιβάζονται, είναι όλοι μαζί, αφοδεύουν και ουρούν εκεί που βρίσκονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτές οι ασθένειες να εκδηλώνονται στο σώμα τους. Το γεγονός ότι για τη σοβαρή δερματική ασθένεια από την οποία νοσούν μετανάστες που μεταφέρονται στην Κρήτη δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, εξοργίζει τους λιμενεργάτες στο Ηράκλειο που δηλώνουν ότι δεν θα δεχτούν να φιλοξενηθεί άλλη φουρνιά στο κτίριο των λιμενεργατών. Θα άρεσε σε κάποιον από τους δημοτικούς άρχοντες εδώ πέρα ή αυτούς που εμπλέκονται να τους πάμε στα γραφεία τους και με ψώρα και με όλα αυτά. Εμείς λοιπόν τέρμα. Εγώ θα το κλείσω. Εγώ προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη. Αλλά και οι παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Χανίων θα διατίθενται ως χώρος φιλοξενίας μεταναστών για δύο μήνες ακόμα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές καλούνται να αναζητήσουν λύση για τις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές προς την περιοχή της Κρήτης και της Γάβδου, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη και την παράμετρο της ανεπαρκούς, όπως όλα δείχνουν, φύλαξης των θαλασσίων συνόρων στο νότο.